αλλάζουν τιμές προς τα πάνω μέσα στον Αύγουστο δεκάδες και βάσματα στα ράφια των φαρμακείων. Σε μια περίοδο που το κύμα της ακρίβειας δοκιμάζει τα νοικοκυριά, οι νέε αυτές ανατιμήσεις εντείνουν την ανησυχία των πολιτών, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που ήδη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος της φαρμακευτικής τους περίθαλψης. Υπάρχει μια ανωδική τάση των τιμών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οφείλεται σε πολλέ και διάφορε αιτίε. Είχαμε επισημάνει παλιότερα, σαν φαρμακευτική σύλλογη, ότι η απελευθέρωση τη τιμή του, η οποία έγινε πριν κάποια 4-5 χρόνια περίπου, δεν θα οδηγήσει σε συνθήκε ανταγωνισμού σε αυτά τα φάρμακα, αλλά αντιθέτω σε ανώδου μεγάλε αυξήσει στι τιμέ. Κάτι που αληθεύτηκε αυτή τη στιγμή, έχουμε σε σχέση με το 2018. 19 πάνω από 100-150% αυξήσει σε κάποια από αυτά τα φάρμακα. Οι φαρμακοποιοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία του για τι συνέπειε των νέων αυτών αυξήσεων, που αποδίδονται στην άνοδο του κόστου παραγωγή και διανομή, καθώ και στι αυξημένε τιμέ των πρώτων υλών στην αγορά. Ειδικά για του χαμηλοσυνταξιούχου, ακόμη και η παραμικρή αύξηση ισοδυναμεί με εφιάλτη, καθώ με εισοδήματα πενιχρά αναγκάζονται συχνά να κάνουν περικοπέ ακόμη και από βασικά αγαθά για την υγεία. Τους. Εν προκειμένου, οι ανατιμήσει αφορούν ενδεικτικά σε θεραπευτικά φάρμακα όπω αντιβιωτικά, αντιψυχοσικά, ναρκωτικά παυσίπονα, πήξη του αίματο, ορμονοθεραπείε και ενέσημα σκευάσματα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο, γιατί και πολλά δημοσιεύματα μιλάνε για τρομακτικά υψηλά ποσοστά αυξήσεων, συζητάμε για φάρμακα τα οποία ε, με άμεση πληρωμή μέσω συμμετοχή, ποσοστού συμμετοχή. Αφορά φάρμακα τα οποία μέχρι τώρα κοστίζαν κάτω από 5 ευρώ και παίρνουν αυξήσει χαμηλέ. Ε, παίρνουν αυξήσει τη τάξη του 4-6-10%, που σημαίνει ότι ένα φάρμακο το οποίο έκανε 1 ευρώ, αυτή τη στιγμή θα κάνει ένα 10. Το ζητούμενο είναι ο κόσμο να μπορεί να έχει πρόσβαση σε φθηνό και ποιοτικό φάρμακο και όχι να παίζουμε τα παιχνίδια μεγάλων εταιριών οι οποίε αποσκοπούν στην αύξηση τη κερδοφορία του με κάθε θεμητό και αθέμητο τρόπο. Την ίδια ώρα, σε ανησυχητικά επίπεδα, παραμένει το πρόβλημα με τι ελλείψει φαρμάκων στην ελληνική αγορά μέσα στον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, παρατηρείται περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 233 φάρμακα, εκ των οποίων τα 43 είναι νοσοκομιακά, 2 είναι σκιαγραφικά και 3 μη συνταγογραφούμενα. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, αναφέρουν κύκλοι τη αγορά, ενώ σύμφωνα με του φαρμακοποιού. Αναμένεται επιδείνωση τον Αύγουστο λόγω των αδειών στο προσωπικό των φαρμακευτικών εταιριών. Μία από τι μνημονιακέ δεσμεύσει ήταν να χαμηλώσει το κόστο τη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό, σαν συνέπεια, έφερε εξαιρετικά χαμηλέ τιμέ. Για να καταλάβει ο κόσμο, είμαστε μέσα στι τρει χώρε πανευρωπαϊκά με τι χαμηλότερε τιμέ στα φάρμακα. Αυτό, σαν ντόμινο συνεπειών, έφερε την, ε, την έλλειψη φαρμάκων σε πάρα πολλέ θεραπευτικέ κατηγορίε. Την εξαφάνιση φαρμάκων γιατί δεν συνέφερε οικονομικά τι εταιρείε που τα διαθέτουν να τα κυκλοφορούν πλέον στην Ελλάδα.